Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Μπαράζ αντιδράσεων εξακολουθεί να προκαλεί μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική Ελλάδα. Στη Ιχείο, κάτοικοι βγήκαν στου δρόμου, ενώ στην Άουσα έστεισαν μπλόκα με στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση μεταναστών. Την ίδια ώρα, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι προσφυγικέ ροέ προ τα νησιά, ενώ το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ζήτημα εθνική σημασία χαρακτήρισε το μεταναστευτικό κυβερνητικό εκπρόσωπο Τέλειο Πέτσα, τονίζοντα πω είναι ξεκάθαρη εντόλη του Πρωθυπουργού η δίκαιη κατανομή των ανθρώπων που μεταφέρονται από τα νησιά σε όλη τη χώρα. Όπω ανακοίνωσε, τίθενται συγκεκριμένα όρια στον αριθμό των προσώπων που θα μεταφερθούν σε κάθε περιοχή και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πάνω από 1% του πληθυσμού αναπεριφέρεια που πολιτική κόντρα για την υπόθεση Νοβάρτης, δύο 24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της προανακριτικής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Πόλεμος επιστολών ξέσπασε μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κόψη του ξηραφιού παραμένει η προανακριτική για την Νοβάρτης. Μετά τη νέα δημόσια διαφωνία Αλέξη Τσίπρα και Κώστα Τασούλα για την εξαίρεση των Πολάκη και Τζανακόπουλου. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη συνεδρίαση τη ερχόμενη Πέμπτη και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν μου επιτρέπεται να συνενέσω σε μια παράνομη απόφαση τη πλειοψηφία τη Επιτροπή και κατά αυτόν τον τρόπο να συμπράξω στην απαξίωση τη Εθνική Αντιπροσωπεία. Ούτε δε, πολύ περισσότερο, να συμπράξω στη στέρηση δικαιωμάτων από αντιπροσώπου του ελληνικού λαού. Εφόσον λοιπόν το επιλέγετε, α αναλάβετε μόνο αυτή την ευθύνη. Ο κύριος Τσίπρα εξέφρασε την άποψη ότι διατάξεις περί δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Διαφωνώ. Η διαδικασία τη εξαίρεση υπάρχει από τη στιγμή που η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα εισαγγελέα πρωτοδικών. Δεν υπάρχει περίπτωση εισαγγελέα πρωτοδικών να είναι ταυτόχρονα και εισαγγελέα και μάρτυρα. Σύμφωνα πάντω με τον Πρόεδρο τη Βουλή, το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ από τη Φρουρά είναι μακρινό. Με φόντο την αποκάλυψη εγγράφου από την καθημερινή για του προστατευόμενου μάρτυρε, η επικεφαλή κατά τη διαφθορά Ελένη του Λουπάκη περνά στην αντεπίθεση. Από Σε εξωδικό τη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα ακυρότητα των καταθέσεών του εδώ στην Ελλάδα. Από το έγγραφο τη Αγγελέω Διαφθορά δεν προκύπτει διόλου ότι οι αναφερόμενοι μάρτυρε είναι ίδιοι με εκείνου που κατέθεσαν στι ΗΠΑ. Άλλωστε τέτοια βέβαια γνώση δεν θα μπορούσε να έχει η εισαγγελία. Να αρθεί το καθεστώ προστασία των μαρτύρων, ζητάει ο Ευαγγελό Μηνύματα για του στόχου και την πορεία τη ελληνική οικονομία περιέλαμβανε η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια τη Διεθνού Έκθεση στη Σανγκάη, από όπου απίθινε κάλεσμα για επενδύσει στη χώρα μα. Για την Ελλάδα, η κρίση ήταν μια τραγωδία. Αλλά όπω σε κάθε τραγωδία, στο τέλο έρχεται η κάθαρση, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την Ελλάδα, η κρίση ήταν μια τραγωδία. But, as in every ancient Greek tragedy, there is always some catharsis at the end. We come out of the dark years stronger, but also wiser and more pragmatic, and after 10 years of hardship, the Greek economy is recovering robustly. Πλαφών στι δαπάνε με πλαστικό χρήμα σχεδιάζει να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Από την πρωτοχρονιά, όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καλύπτουν με ηλεκτρονικέ αποδείξει ένα στα τρία ευρώ του εισοδήματό του. Διαφορετικά, θα έρθουν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα από την εφορία. Ένα στα τρία ευρώ του εισοδήματο θα πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό χρήμα από το 2020. Ωστόσο, το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να βάλει πλαφών στι 20.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 66.700 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι με μεγαλύτερα εισοδήματα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ηλεκτρονικέ συναλλαγέ ίσε με το 30% του εισοδήματό του, αλλά να διαθέτουν ηλεκτρονικέ αποδείξει τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 80.000 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσει αποδείξει με ηλεκτρονικό χρήμα ύψου 20.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 25% του εισόδηματό του και όχι 24.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30%. <Τι> από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις αποκαλύπτεται ότι όσοι είχαν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ δαπάνησαν με πιστοτική ή χρεωστική κάρτα μόλις το 18% του μισθού τους ενώ θα έπρεπε το 20%. Αν του χρόνου δεν αυξήσουν τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα θα πληρώσουν βαριά πρόστιμα στην εφορία. Φορολογούμενο με εισόδημα 40.000 ευρώ. Φέτο πρέπει να πληρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο 4.000 ευρώ. Του χρόνου, ο ίδιο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύψει με πλαστικό χρήμα 12.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματό του. Αν όμω μαζέψει μόνο 8.000 ευρώ σε ηλεκτρονικέ αποδείξει, που είναι διπλάσιε από αυτέ που είναι υποχρεωμένο να συλλέξει φέτο, θα πληρώσει πρόστιμο 22% για κάθε ευρώ που λείπει, δηλαδή 880 ευρώ. Με το νέο έτος θα πρέπει να πληρώνουμε με πλαστικό χρήμα όσοι έχουν εισοδήματα από ενίκεια, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίε που σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν ηλεκτρονικές αποδείξεις. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο τη Βολιβία λόγω μηχανική βλάβη, χωρί να αποκλείεται το σενάριο επίθεση εναντίον του. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, βίντεο έχει καταγράψει έναν στην αστυνομικό να πυροβολεί εν ψυχρό πισόπλατα έναν Παλαιστίνιο. Ισραηλινή αξιωματικότητα πυροβολεί άοπλο Παλαιστίνιο πισόπλατα. Το περιστατικό συνέβη πέρσι και η αξιωματικό απομακρύνθηκε από τη σύνοριοφυλακή αλλά εντάχθηκε αργότερα στον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, ο πυροβολισμό έγινε με μεταλλική σφαίρα καλυμμένη με καουτσούκ για πλάκα και ο νεαρό Παλαιστίνιο δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο ανέτειο πυροβολισμό όμω υπογραμμίζει την κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Αστυνομικό στη Χιλή τυλίγεται στι φλόγε. Έχει μόλι εκτοξευθεί πάνω του μολότοφ διαδηλωτών. Οι συναδελφοί του προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Ο άντρα νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένη φροντίδα με σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Στο Όγκλαν τη Καλιφόρνια, ένα άντρα πέφτει στι ράγε διερχόμενου τρένου. Δευτερόλεπτα πριν περάσει ο σειρμό, ένα υπάλληλο του σταθμού με αστραπιαία αντανακλαστικά τον τραβάει προ την αποβάθρα και τον σώζει. Σύμφωνα με του υπεύθυνου του σταθμού, ο άντρα ήταν μεθυσμένο. Ενώ ο πρόεδρο τη Βολιβία, Εύω Μοράλε, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από ένα χωριό των άνδεων, Ξαφνικά το ελικόπτερο που τον μεταφέρει προσγειώνεται σε λασπόδες έδαφος λόγω μηχανικής βλάβης. Αμέσω μετά το συμβάν, ο πρώην Εσωτερικών τη Βολιβίας, Σούγο Μολντή, κατήγηλε επίθεση σε βάρος του Μοράλε. Και στο σημείο αυτό, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Όπεν στι 7 παρα 5 με την νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλου.